έδιναν ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πάμε στη Σοφία Ιωσήφ αυτή τη φορά. Βρίσκεται στην περιοχή. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Βλέπουμε τη Σοφία στο πλάνο. Είναι μαζί της και ένας κάτοικος της περιοχής. Σοφία, καλή σας ημέρα και στους δύο. Καλό μεσημέρι. Καλώς σας, μεσημέρι από την Πλατανιστάσα. Οι γεωργοί της περιοχής, γεωργοί, όπως ανέφερες και εσύ, μετρούν τις πληγές τους από την χθεσινή πυρκαγιά, η οποία άφησε πίσω τις τεράστιες καμένες γεωργικές εκτάσεις. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μιχάλη, που είναι ένας από τους πληγέντες και θα μας περιγράψει την εικόνα που αντίκρισε όταν έφτασε στο σημείο, βλέποντας τους κόπους του ζωής να γίνονται στάχτη. Κύριε Μιχάλη, πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή? Πόσο μεγάλη είναι η καταστροφή, είναι πράγμα που φαίνεται. Δεν μπορεί κανένα να πει πόσο μεγάλη είναι, οι ζημιές είναι τεράστιες. Δεν ξέρω πώς είναι να ξαναβρούμε, να κάνουμε νου τα δέντρα που εκαήκαν. Είναι η κόπη μας μια ζωή, είναι το μεροκάματο μας. Εφανήκαμε τυχεροί στην ατυχία μας, γιατί τα μόνα που εμείνασαν ζωντανά είναι κάτι εποχιακά που βάλαμε τώρα, τίποτε άλλο δεν έμεινε. Έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και με το ρεύμα όμως, που θα έχει... Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα με το ρεύμα. Έχουμε φυτίες που πρέπει να πιούν νερό σήμερα, ρεύμα δεν έχουμε, σημαίνει πεθάναν και τούτα στην ουσία. Δεν ξέρω να μου να κάνουν οι αρμόδιοι, οι ηλεκτρικοί, εμείς θέλουμε νερό σήμερα. Πού να αποταθούμε, δεν ξέρω. Και ζητάτε αποζημιώσεις? Έχει κανένα που θέλει την αποζημιώση? Μπορούν να μας βοηθήσουν έμμεσα να κάνουμε ό,τι χάσαμε? Αν μπορούν να έρθουν να μας βοηθήσουν, διότι χαθήκαμε εμείς, τελειώσαμε. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η εικόνα, Γεωργία, που συναντήσαμε μέχρι στιγμή στην Πλατανιστάσα. Βέβαια, το ρεπορτάζ συνεχίζει και για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Βεβαίως, Σοφία Ιωσήφ, σε ευχαριστούμε πολύ.